Στρατάφυλλος είπε να μπει και το ημερησίας, ότι από την νομική υπηρεσία, μιλάμε για το πρόστιμο στα αγγέλια, από την νομική υπηρεσία, καλά το πρώτο είπε ότι δεν έχει καθαρογραφεί και δεν έχει λάβει ακόμα η νομική υπηρεσία του Δήμου στα χέρια της, αυτό είναι βέβαια το ένα, αλλά όμως αμέσως μετά ήδη προβλέπεται ότι θα ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης αυτής και θα ακολουθήσει το δεδομένο. Επομένως, εγώ γι' αυτό δεν είπα, δηλαδή εκκρεμεί μια διαδικασία. Τόσο αν θέλουμε να το συζητάμε επί του θέματος. Λοιπόν, εγώ αυτό έχω να πω. Ωραία, εγώ αυτό έχω να πω. Ο κύριος Δήμαρχος θέλει το λόγο σε αυτό το σημείο. Κύριε Μπουλά, κάνετε ένα λεπτό υπομονή και αμέσως μετά παίρνω το λόγο εσείς. Ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω για το θέμα που αναφέρατε προηγουμένως, για το πρόστιμο που έχει επιβληθεί και έχει γίνει πάρα πολύ λόγο στις τελευταίες μέρες. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να πω είναι ότι καταρχήν είναι ένα γεγονός το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένα γεγονός για το οποίο έχει ασχοληθεί και η δικαιοσύνη, πέρα βεβαίως από τη χρηματική υπηρεσία, η οποία έστειλε ένα πρόστιμο των 200-300 ευρώ και το λιμεναρχείο επέβαλε ένα συγκεκριμένο πρόστιμο. Κανένα πρόβλημα λοιπόν, θα δούμε την εξέλιξη του γεγονότος και βεβαίως είμαστε εδώ για να συζητήσουμε. Όμως θέλω να πω κάτι, επειδή υπάρχει πολύ σπουδή γύρω από αυτό το θέμα. Θα προτείνω να γίνει μια τριμελής επιτροπή, ένα άτομο από την πλειοψηφία, δύο από τις αντιπολιτεύσεις και δύο υπηρεσιακούς παράγοντες, να ασχοληθούν μια δεκαετία πίσω με όλα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στη Δημοτική Αρχή και τα οποία είναι πάμπολα, να δούμε τελικά όλο αυτό το οποίο συζητείται στις μέρες τελικά, για να έρθει αθρηστικά και συνολικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ψάξουμε να δούμε λοιπόν με ποιον ευθύνες επευλήθηκαν τα πρόστιμα τα οποία είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ και είναι και συγκεκριμένα. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία, όσο νούμπο βεβαίως, θα τα φέρουμε και εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει ζήτημα, για παράδειγμα, που έχει να κάνει με κατανάλωση ρεύματος, αν θυμάμαι καλά, ενός συγκεκριμένου ποσού, το οποίο άλλος φορέας έπρεπε να το πληρώσει και άλλου έχει χρεωθεί. Και περιμένουμε ακόμα απάντηση από τη ΔΕΗ. Είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα. Αφού θέλετε να τα συζητήσουμε όλα, βεβαίως να τα συζητήσουμε όλα. Εδώ. Το προτείνω αυτό και θέλω να καταγραφεί. Και τι λέω, ένα μέλος από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, δύο από τις αντιπολιτεύσεις και δύο μέλη από υπηρεσιακούς παράγοντες. Να πάμε 10 χρόνια πίσω, να δούμε τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, τα οποία είναι δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Έτσι, ένα παράδειγμα θα σας πω, να πούμε στο εγκουδάκι απέναντι. Λοιπόν, για να δούμε τελικά όλα αυτά, σε ποια σειρά θα τα βάλουμε και πώς πρέπει να λειτουργήσουμε απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Λοιπόν, Πρόεδρε, το λόγο. Μετά, εάν θέλετε, επί της απάντησης, τώρα είμαστε στις απαντήσεις. Στις απαντήσεις είμαστε. Εάν θέλετε εκτός ημερησίας, θα έρθει η ώρα του να πούμε το θέμα, αφού θέλετε κουβέντα. Κύριε Μπουλά, επί των ερωτήσεων, απαντήσεις, παρακαλώ, μας ακούτε?